Με σκυμμένο το κεφάλι, ο 33χρονος ανωγενός που κατηγορείται για το βιασμό μιας 32χρονης γυναίκας από την Αθήνα που την Κυριακή βρέθηκε στα Νόγια για να διασκεδάσει, πέρασε το απόγευμα της Δευτέρας στο κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου. Η εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό, ενώ αμέσως μετά ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τετάρτης. Κατηγορούμενος αρνείται στεναρά ότι διέπραξε το αδίκημα αυτό. Την ώρα που ο φερόμενος ως δράστης έδινε τις δικές του εξηγήσεις για το περιστατικό που διαπράχθηκε στα ορεινά Ανόγια, μια ομάδα νέων από τη Φεμινιστική Αλληλεγγύη Ηρακλείου που ήταν έξω από το δικαστικό μέγαρο, κρατώντας πανό, φώναζε συνθήματα κατά της αποτρόπαιας πράξης του βιασμού. Δεν ήταν το ποτό, δεν ήταν η ανεργία, το χέρι του το σήκωσε η πατριαρχία. Ο 33χρονος φέρεται να παραδέχτηκε στην εισαγγελέα την ερωτική συνέβρεσή του με την 32χρονη, τονίζοντας ωστόσο πως αυτό έγινε με τη συνένεση της γυναίκας στο βαθμό που του επέτρεψε. Πράγματι, επήλθε ερωτική συνέβρεση, η οποία όμως έλαβε χώρα με την συνένεση της παθούσας, στο μέτρο που εκείνη επιθυμούσε και όσο επέτρεψε. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 32χρονη που ήταν στην Κρήτη με τον σύντροφό της για διακοπές, επισκέφθηκε τα Νόγια την Κυριακή. Το ζευγάρι βρέθηκε σε ταβέρνα της περιοχής παρέα με ντόπιους, όπου ανάμεσά τους ήταν και ο 33χρονος. Το βράδυ, και ενώ η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από την κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ, ο 33χρονος προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο κέντρο υγείας, μιας και ο σύντροφός της φέρεται επίσης να ήταν σε κατάσταση μέθης, άρα ανήμπορος να τη βοηθήσει. Στη διαδρομή όμως, με βάση τα όσα φέρεται να κατέθεσε η γυναίκα, έπεσε θύμα βιασμού. Οι γιατροί του κέντρου υγείας, όταν εξέτασαν την 32χρονη, διαπίστωσαν αρχικά πως δεν φορούσε εσώρουχο και πως έφερε ίχνη σεξουαλικής πράξης, ίσως και βιασμού. Αμέσα ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, ενώ έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και έγινε η ιατροδικαστική εξέταση. Η 32χρονη, έπειτα από τον εφιάλτη που έζησε, δεν θέλησε να μεταβήχθει στο Ρέθυμνο για συμπληρωματική κατάθεση στην υποδιεύθυνση ασφαλείας, με συνέπεια να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου και η κατάθεσή της να διαβιβαστεί υπηρεσιακά στο Ρέθυμνο. Η υπόθεση αυτή είναι η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες που συγκλονίζει την Κρήτη, έπειτα από το βιασμό μιας 19χρονης στα Χανιά, με φερόμενο ως δράστη έναν 27χρονο.